Οι αυξήσεις στις τιμές της βενζίνης, του πετρελαίου, θέρμανσης και κίνησης αναμένεται το επόμενο διάστημα να συνεχιστούν, πιέζοντας έτσι στο ψυχολογικό όριο των 2 ευρώ στην αμόλυβδη. Οι αυξήσεις στα καύσιμα φέρνουν γαϊτανάκια ανατιμήσεων σε υπηρεσίες και προϊόντα, αλλά και επιπτώσεις σε κοινωνικό επίπεδο, ενώ πληθαίνουν και οι φωνές που ζητούν μείωση των ειδικών φόρων ή του ΦΠΑ στα καύσιμα. Οι οδηγοί πλέον ανταποκρίνονται όχι και με τόσο καλό τρόπο, γιατί κάθε εβδομάδα βλέπουν οι τιμές να αυξάνονται. Υπάρχουν μερικοί που διστάζουν να φουλάρουν το αυτοκίνητό τους, άλλοι όμως το φουλάρουν για να κάνουν τις δουλειές τους. Γιατί άμα βάζεις 20 και 20 δεν βγαίνουν οικονομικά, ενώ άμα το φουλάρουν μια φορά την εβδομάδα. Μουδιασμένοι οι καταναλωτές αλλάζουν συνήθειες αφού τα οικονομικά τους δεν τους επιτρέπουν την αλόγιστη κίνηση των οχημάτων τους. Όπως βλέπω, οι τιμές έχουν ανέβει πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, εχθές που είδα στο ίντερνετ, 0,70 είναι η Τουρκία, 1,20 είναι στη Βουλγαρία. Και απορώ εδώ γιατί συνέχεια αύξηση.